Μαζί με τις πολιτικές και θρησκευτικές αρχές της πόλης, τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, για να θεμελιώσουμε το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης. Το μουσείο αυτό είναι ένας φόρος τιμής. Ένας φόρος τιμής στους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, σταλμένοι εκεί από τις ναζιστικές αρχές της πόλης και τους συνεργάτες τους. Και υπογραμμίζει αυτό το μνημείο ότι τίποτα και κανένας δεν ξεχάστηκε. Ούτε οι εγκληματίες, ούτε και τα θύματά τους. Και θέλουμε από την άποψη αυτή, αυτό εδώ το μουσείο, να είναι μια διαρκής υπενθύμηση, ένα διαρκές SOS, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις αυριανές γενιές, για το πού μπορούν να οδηγήσουν ο φασισμός, ο ναζισμός, ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, τα θεωρητικά εξαμβλώματα για ανώτερες και κατώτερες φυλές, οι θεωρίες για την καθαρότητα του έθνους και οι πρακτικές της βίας εναντίον οποιοδήποτε θεωρείται διαφορετικός και κατώτερος. Οι θεωρίες και οι πρακτικές του μίσους και των διακρίσεων με την όποια παραλλαγή και αν εμφανίζονται. Φίλες και φίλοι, η παρουσία των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη κοσμούσε επί σειρά ετών την ιστορία και τον πολιτισμό αυτής της πόλης για αιώνες. Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη τον 15ο αιώνα ως πρόσφυγες, ρίζωσαν εδώ για περισσότερα από 400 χρόνια και υπήρξαν πρωταγωνιστές της οικονομικής προόδου της πόλης. Και με την εμφάνιση του εργατικού κινήματος, πρωταγωνιστές και των ρίζοσπαστικών κοινωνικών κινημάτων. Η ενεργητικότητα του εβραϊκού στοιχείου υπήρξε καθοριστική για την πρόοδο ολόκληρης της πόλης, στην οικονομία, στο εμπόριο, στην κουλτούρα, στον πολιτισμό, στις προοδευτικές ιδέες που γεννήθηκαν με τις αλλαγές των εποχών και μέσα από τους αγώνες για επιβίωση που άνθησαν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι Εβραίοι συνυπήρξαν με τις άλλες δύο κοινότητες της πόλης, την χριστιανική και την μουσουλμανική, συνθέτοντας ένα πολυπολιτισμικό μοσαϊκό που υπήρξε πλούτος για την Θεσσαλονίκη. Ο πλούτος της Θεσσαλονίκης, μπορώ να πω. Η οποία Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια, όπως είπαν και προλαλήσαντες, χαρακτηρίζονταν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, η Ευρωπαϊκή Ιερουσαλήμ, ακριβώς γιατί εδώ ζούσε και άνθιζε μια μεγάλη και δυναμική εβραϊκή κοινότητα. Παντού αυτή η κοινότητα έχει αφήσει έντονο και ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην πόλη. Δεν έχω σκοπό να προβώ σε κάποιες ιστορικές εκτιμήσεις. Ωστόσο το οφείλουμε απέναντι στην αλήθεια, απέναντι σε νεκρούς και ζωντανούς, να πούμε ότι τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε ούτε ειδηλιακά ούτε εύκολα. Η μυσαλλοδοξία, συνήθως καλλιεργημένη και υποκινούμενη από ιδιωτελή συμφέροντα, αναζητά πάντοτε τρόπους να χωρίζει τους ανθρώπους, ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Και κατά την πολυτάραχη περίοδο του Μεσοπολέμου, ο φασισμός επιχείρησε να εδραιωθεί, υποκινώντας την βία και το μίσος σε βάρος και της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν θλιβερές στιγμές στο Μεσοπόλεμο,
με πράξεις βίας και βανδαλισμών εναντίον των Εβραίων. Υπήρξε όμως ταυτόχρονα και η μεγάλη πλειοψηφία των απλών ανθρώπων της Θεσσαλονίκης που στάθηκε απέναντι σε τέτοιες πρακτικές. Τελικά αυτό που δεν κατάφεραν οι περιθωριακές φασιστικές συμμορίες των χαλιβδόκρανων της 3Ε, οι τριεψελίτες όπως τους έλεγαν τότε, το κατάφερε με ψυχρό και μεθοδικό τρόπο η ναζιστική μηχανή του θανάτου. Αυτή η μαύρη κοιλίδα στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού και ειδικότερα στην ιστορία της Ευρώπης που βιομηχανοποίησε το σχέδιο εξόντωσης εκατομμυρίων ανθρώπων. Το βιομηχανοποίησε και το υπηρέτησε ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή πριν την ολοκληρωτική της συντριβή. Το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε με ολοκληρωτικό τρόπο σε βάρος της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης που αποτελούσε τότε σχεδόν το 40% των πολιτών της πόλης. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε έναν ιστορικό τόπο και τα βαγόνια έξω, τα παλιά βαγόνια μας το θυμίζουν αυτό. Βρισκόμαστε στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Από εδώ που ξεκίνησαν το τελευταίο τους ταξίδι πάνω από 50.000 Εβραίοι που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη που αγαπούσαν, τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τη ζωή τους. Άντρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι, μικρά παιδάκια. Το Auschwitz, το Dachau, το Mauthausen, το Birkenbelsen έγιναν οι τόποι του μαρτυρίου των Εβραίων Ελλήνων της Θεσσαλονίκης. Από εκεί ανέβηκαν σαν καπνό στον ουρανό. Εκεί απόκτησαν έναν τάφο στα σύννεφα, όπως έγραψε ο μεγάλος ποιητής Πάουλ Τσέλαν. Επέστρεψαν από τις 50 και πλέον χιλιάδες μόλις 1950. Ο ελληνικός λαός που πολέμησε με όλη του τη δύναμη και με κάθε μέσο το φασισμό και τον ναζισμό κρατάει στη μνήμη του ζωντανή την τραγική σελίδα της ιστορίας που γράφτηκε εδώ με την μαζική εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Αυτό λοιπόν το μουσείο του Ολοκαυτώματος εκπληρώνει ένα χρέος τιμής, θα έλεγα, της πόλης, ένα χρέος τιμής απέναντι στους πολίτες της που εξοντώθηκαν, αλλά και απέναντι στην ίδια της την ιστορία, απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό. Και παράλληλα, είναι ένα σημαντικό όπλο στη μάχη της μνήμης απέναντι στη λύθη. Είναι μια δέσμευση ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ το παρελθόν να επιστρέψει ως εφιάλτης. Ότι δεν θα αδιαφορήσουμε για τις σκιές που εμφανίζονται δυστυχώς ξανά στην Ευρώπη. Για τις φωνές που ξανακούγονται δυστυχώς ενάντια στην ανεκτικότητα. Για τον ρατσισμό που δοκιμάζει δυστυχώς ξανά τις δυνάμεις του. Για τα μνημεία που δυστυχώς ξανά βεβηλώνονται. Είναι μια δέσμευση στο δικαίωμα των λαών και των ανθρώπων όλου του κόσμου να ζουν δίχως φόβο και δίχως μυσαλλοδοξία, με ειρήνη και με αξιοπρέπεια. Σήμερα λοιπόν σηματοδοτείται με την παρουσία του Προέδρου του Ισραήλ η έναρξη των εργασιών για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Ανταποκρινόμαστε στην πρωτοβουλία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης αλλά και του Δημάρχου της, του Γιάννη του Μπουτάρη, που πρώτο ήρθαν και με βρήκαν στο γραφείο μου περίπου πριν από ένα χρόνο και δεν πολυπίστευαν ότι θα καταφέρουμε να κινήσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες
ώστε να προχωρήσουμε στην ανάπλαση της περιοχής και στην ανέγερση του μουσείου. Πράγματι, η κυβέρνηση εξέδωσε το προεδρικό διάταγμα που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. Οι οικοδομικές εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι που μας έρχεται, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020. Θέλω λοιπόν για μια φορά ακόμα να ευχαριστήσω όσους συμβάλλουν στη δημιουργία του μουσείου, να ευχαριστήσω το γερμανικό δημόσιο με την παρουσία εδώ του γερμανού πρέσβη στην Ελλάδα, η συνεισφορά του οποίου έχει και μια ιδιαίτερη συμβολική αξία, να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Νιάρχος αλλά και όλους τους δωρητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συντρέχουν πρόθυμα στην υλοποίηση ενός τόσου σημαντικού έργου. Και βεβαίως να ευχαριστήσω την ΓΕΟΣΕ ΑΕ που παραχωρεί τόσο πρόθυμα αυτόν εδώ το χώρο, χώρο ιδιοκτησίας της, προκειμένου να αναγερθεί το μουσείο. Και να πω ότι παράλληλα με την δημιουργία του μουσείου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η ΓΕΟΣΕ θα προχωρήσουν στην ευρύτερη αξιοποίηση του χώρου του εμπορικού σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων. Πρόκειται για την έκταση που βρίσκεται στον χώρο που βρισκόμαστε εδώ μπροστά μας. Η περιοχή στο σύνολό της αναβαθμίζεται, ώστε να αποτελέσει έναν υπερτοπικό πόλο πρασίνου, μουσιακών χώρων, αναψυχής και περιπάτου. Ήδη η ΓΕΟΣΕ, σε μια έκταση περίπου 40 στρεμμάτων, θα δημιουργήσει ένα πάρκο μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος, το οποίο μόλις διαμορφωθεί η Δήμαρχε, θα παραχωρηθεί στον Δήμο της Θεσσαλονίκης και θα ενοποιηθεί με το μουσείο, θα ανήκει σε κάθε Θεσσαλονικό και σε κάθε Θεσσαλονικιά και σε όλους τους πολίτες που έρχονται να απολαύσουν τις χάρες αυτές της πόλης, της πολύ όμορφης Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες δέντρα θα φυτευθούν στη μνήμη των θυμάτων, με την συνεισφορά βεβαίως της Ισραηλιτικής κοινότητας, και έτσι θα έλεγα για λόγους συμβολικούς, σήμερα σκεφτήκαμε τα πρώτα δέντρα από τα χιλιάδες που θα φυτευθούν εδώ να τα φυτέψουμε μαζί με τον πρόεδρο του Ισραήλ. Τα δέντρα αυτά είναι ελιές. Η ελιά είναι σύμβολο της ειρήνης για τους ανθρώπους και τους λαούς. Για να ριζώσει η μνήμη στη συνείδηση των λαών μας και να καρποφορήσει η ανοχή, η φιλία, η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και των πολιτισμών μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο του κράτους του Ισραήλ, κύριο Ρεουβέν Ριβλίν. Αξιότιμη προσκεκλημένη, κύριε πρόεδρο Πρωθυπουργέ, του Ισραήλ, πραγματικά είναι πραγματικά ιδιαίτερη η χαρά να σας έχουμε μαζί, κύριε Υπουργή, αγαπητή βουλευτή της Κνεσέτ, κυρία Γέλετ Ναχμίας Βέρμπιν, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Κοινοβουλίων Ελλάδος και Ισραήλ, του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Κνεσέτ του Ισραήλ. Κύριε Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, κυρία Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κύριε Ρίτ Μπεν Άμπα, κύριε Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε της Εβραϊκής Κοινότητας, της Ισραηλικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης,
κυρίες και κύριοι, ας ανοίξουν οι θύρες της θελήσεως. Τους στίχους αυτούς, την προσευχή αυτή, ερμήνευαν οι Εβραίοι της Ελλάδας και των χωρών της Ανατολής στα τραγούδια τους στη διάρκεια του Ρόσα Σανά της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς και πριν ακουστεί το σοφάρι, σάλπιγγα από κέρας κρυαριού που χρησιμοποιείται στις εβραϊκές θρησκευτικές τελετές, για να ανοίξουν οι πύλες του ουρανού. Οι στίχοι αυτοί διηγούνται τις τρομερές στιγμές της Βίβλου, στο Ακεντάτ Ιτσχάκ, στη θυσία του Αβραάμ, αλλά έχουν πλέον διαφορετική σημασία μετά το ολοκαύτωμα. Οι εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας βρήκαν μέσα από τους στίχους αυτούς τρόπους έκφρασης του πόνου, βλέποντας πρόσωπα των οικογενειών τους να δολοφονούνται και τις κοινότητές τους να χάνονται. Τους έδεσαν, τους δολοφόνησαν, τους εξόντωσαν και χάθηκαν όλοι μαζί στο ολοκαύτωμα. Εις μνήμη τους, παρακαλώ να διαβαστούν μερικοί στίχοι. Αυτοί οι στίχοι σημαίνουν ότι όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ να θυσιάσει τον υιό του Ισαάκ, σκότος έπεσε επί των οφθαλμών των. Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, η Ιερουσαλήμ δε Μπαλκάν, όπως αναφερότανε η Θεσσαλονίκη, είχε μια σημαντική εβραϊκή κοινότητα και η βουλευτής της Κνεσέτ, η κυρία Βέρμπιν, προέρχεται, η οικογένειά της λέγεται Ναχμίας και είναι μία από τις πιο παλιές οικογένειες εδώ της Θεσσαλονίκης. Ήταν λοιπόν μια σημαντική εβραϊκή κοινότητα, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ήτανε πραγματικά εδώ από τότε που εξεδιώχθησαν οι Εβραίοι από την Ισπανία το 15ο αιώνα. Ήταν μια κοινότητα λοιπόν γεμάτη ζωή, με πολιτιστικό, φιλοσοφικό και εβραϊκό θρησκευτικό πλούτο. Οι Εβραίοι αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι των πολιτών της ελληνικής δημοκρατίας και πιστοί στη δημοκρατία αυτή. Πριν από 75 χρόνια ακριβώς, στις 15 του μηνός Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταφορά Εβραίων από την περιοχή του Βαρούν Χίρς της Θεσσαλονίκης προς το στρατόπεδο Auschwitz-Birkenau. Στη διάρκεια 5 μηνών, δηλαδή από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο, μεταφέρονταν Εβραίοι από την Ιερουσαλήμ, των Βαλκανίων και από κοινότητες άλλες που βρίσκονταν στην Ελλάδα προς το Auschwitz. Συνολικά 90% των Εβραίων της Ελλάδας εξολοθρεύτηκαν σε αυτά τα στρατόπεδα θανάτου. Δεν υπήρξε άλλη τόσο μεγάλη εκστρατεία εξολόθρευσης κοινότητας, η οποία να επιτεύχθηκε τόσο γρήγορα από την θανατική μηχανή των ναζιστών. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, το ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο εβραϊκό θέμα. Το ολοκαύτωμα αποτελεί μια παγκόσμια υπόθεση. Και εδώ, στην Ελλάδα, αποτελεί και ελληνικό θέμα, μια εθνική υπόθεση. Το μουσείο του ολοκαυτώματος που θα ανεγερθεί εδώ θα είναι ένα μουσείο μνήμης και μαρτυρίας. Οφείλει να δώσει βήμα έκφρασης στην πλούσια, στην πολυπίκυλη και μοναδική ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας και ιδιαιτέρως εκείνων της Θεσσαλονίκης. Οφείλει να εκφράσει τις τραγικές στιγμές εξολόθρευσης της σημαντικής αυτής εβραϊκής κοινότητας. Και οφείλει να γίνει μάρτυρας της υποχρέωσής μας να δημιουργήσουμε έναν κόσμο που θα φωνάξει πραγματικά το ποτέ πια. Το never again. Ποτέ πια
Το ποτέ πια δεν είναι μόνο έκφραση των Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα και από το Ισραήλ που είναι το κράτος των Εβραίων. Είναι ένα διεθνές, διεθνές μήνυμα που δείχνει ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθούν στον κόσμο μας. Ο Ζακ Στρούμσα έφυγε από την Θεσσαλονίκη για το Auschwitz τον Απρίλιο του 1943. Ο Ζακ, ένας ξεχωριστός μουσικός, υποχρεώθηκε να παίζει βιολί στην ορχήστρα του στρατοπέδου της συγκέντρωσης του Auschwitz. Και γι' αυτό του δόθηκε και το όνομα, το παρονίμιο, ο βιολιστής του Auschwitz. Στον Birkenau έχασε και τη σύζυγό του και τους γονείς του και τον αδελφό του. Ο Ζακ όμως επέζησε του Ολοκαυτώματος, μετανάστευσε στο Ισραήλ και ξαναπαντρεύτηκε. Δημιούργησε οικογένεια και απέκτησε παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Έγινε μηχανικός, αλλά και μάρτυρας όσων βίωσε και έγινε εθελοντής στο Yad Vashem στην Ιερουσαλήμ, στις έρευνες της ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδος. Και έγραψε και ένα βιβλίο, Μπαχάρτα Μπαχαΐμ, που σημαίνει και επέλεξε στη ζωή, το οποίο κυκλοφόρησε σε πολλές χώρες του κόσμου. 50 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, ο Ζακ Στρούμσα επέστρεψε στο Auschwitz. Στάθηκε πάνω σε μια μικρή σκηνή που του έστησαν και έπαιξε το «Εγώ πιστεύω». Πιστεύω ότι η διαφορά ανάμεσα στην ευλογία και την ύβρη είναι ένα θέμα επιλογής. Επιλογής του καθενός. Έτσι έγραψε. Και ο δρόμος της επιλογής είναι ανοιχτός σε όλα τα έθνη. Η δυνατότητα να προσφέρεις για την ευημερία της ανθρωπότητας βρίσκεται ολοκληρωτικά στην επιλογή του κάθε λαού. Στο όνομά του, του αγαπημένου μας Ζακ, και στο όνομά σας, θα ήθελα να ζητήσω από όλους, και είναι σαφές αυτό, να επιλέξουμε το αγαθό, να επιλέξουμε το καλό, να επιλέξουμε τη ζωή. Εγώ ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Γερμανίας και την ελληνική κυβέρνηση, τον κύριο Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι παράλληλα και πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, καθώς βεβαίως και το Ίδρυμα Νιάρχος για όλες τις προσπάθειές τους, όλες όσες επιτελούν για την ανέγερση αυτού του Εβραϊκού Μουσείου του Ολοκαυτώματος, ενός μουσείου ιδιαίτερου που θα πει τη μαρτυρία του για όλο τον κόσμο. Ας είναι αιωνία η μνήμη των αδελφών μας, των ηρώων του Ολοκαυτώματος. Ας είναι πάντοτε ευλογημένη και άσβεστη η μνήμη τους. Αμήν. Είμαστε σταθερά συνδεδεμένοι με την Θεσσαλονίκη, απευθείας με τη Θεσσαλονίκη και την τελετή θεμελίωσης για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος και αυτή την ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός Πρόεδρος προχωρούν σε μια συμβολική δεντροφύτευση δύο ελαιόδεντρων, ένα δέντρο το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την Ελλάδα, με την πατρίδα μας, με ένα προϊόν θησαυρό, την ελιά και το λάδι, αλλά και σύμβολο ειρήνης η ελιά, όπως είπε ο Έλληνος Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του. Βλέπουμε τώρα την όλη διαδικασία εκεί όπου πρόκειται να θεμελιωθεί και να ανεγερθεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη, μια πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινότητα των Εβραίων. 50.000 άνθρωποι ξεκίνησαν από εκείνο το σημείο του σταθμού του τρένου το ταξίδι τους προς το θάνατο και προς το τραγικό αυτό τέλος, σε μια περίοδο
οπότε η θηριωδία ήταν τεράστια και βλέπουμε εδώ πως οι μνήμες πρέπει να μένουν ζωντανές για να μην επαναλαμβάνονται τα εγκλήματα του παρελθόντος. Γιατί... Και μάλιστα αυτές τις μέρες που έχουμε και την... και τα 74 χρόνια που συμπληρώνονται από το ολοκαύτωμα των Εβραίων, που έτσι κι αλλιώς ζωντανεύουν αυτές τις μνήμες. Τα χαμόγελα περισσεύουν, οι σχέσεις των δύο λαών είναι κάτι παραπάνω από καλές αυτή την περίοδο και βεβαίως η Ελλάδα εκπληρώνει